Καλωσορίσατε στο... Πείτε μου εσείς. Θρίτσα εσύ είσαι. Ναι. Πού είναι ο εκφωνητής? Ακόμα να επιστρέψει από την άδεια του. Τι άδεια? Πήρε άδεια για τις διακοπές. Ποιος του είπε να πάρει άδεια? Δεν πέμπεται. Ο βλάκας. Έχουμε ένα πρόβλημα. Πρώτο, είμαι άρρωστος. Δεύτερο, η προηγούμενη ερώτηση για αυτό το επεισόδιο ήταν χριστουγεννιάτικη. Ούψ! Άργησα! Η ερώτηση ήταν, πιστεύεις ότι θα μπει στη λίστα του Άι Βασίλη με τα καλά παιδιά φέτος ή με τα κακά παιδιά και γιατί? Για όλες τις ηλικίες, απλά έτσι εκφράσα την ερώτηση. Εσείς δείτε το σαν ήσουν καλός άνθρωπος το 2019 ή ήσουν μαλάκας. Εσύ που βλέπεις ήσουν μαλάκας και το ξέρεις. Θα μπω στη λίστα με τα καλά παιδιά γιατί κάθε βράδυ στο κρεβάτι αναστενάζει ο Άγιος Βασίλης με αυτά που του κάνω. Το έγραψε fanpage κιόλας. Μπράβο, καλά σας έμαθα. Στα κακά παιδιά γιατί αντί να ακούω το τραγούδι που έκανες με τον Τους στο Spotify, το κατέβασα παράνομα στο YouTube. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Στα καλά παιδιά γιατί κάθε φορά που μου έδινε 10 ευρώ η γιαγιά μου, τα έβαζα πίσω στο πορτοφόλι της όταν δεν έβλεπε. Μπράβο για την καλοσύνη σου, τέτοιους χρειαζόμαστε. Και έπαιρνα 20 ευρώ. Στα κακά παιδιά γιατί άνοιξα YouTube κανάλι και κάνω βίντεο με life hacks, makeup tutorial και V-Buck giveaways με καρκινιάρικα thumbnail και clickbait τίτλους. Εσύ δεν θα είσαι στην κακή λίστα, εσύ στην κόλαση θα πας! Με τα κακά παιδιά γιατί συνέχεια χτυπούσα τον αδερφό μου. Επίσης για την ορθογραφία μου. Στα καλά γιατί διατηρώ την παρθενιά μου. Μιχάλης 37 ετών. Στα κακά γιατί δεν χρειάζεται να μπω στα καλά. Και έτσι κι αλλιώς όλοι θα μπαίναμε στα κακά. Γιατί όλοι κάνουμε έστω και μια μαλακιά κάθε χρόνο. Και ο Άγιος Βασίλης είναι πολύ αυστηρός, οπότε why not? Στα κακά διότι πέρσι το άφησα γάλα σόγιας και βίκαν πισκότα. Καλό θα ήταν να προσπαθούσαμε να είμαστε βίκαν έστω για λίγο, αλλά με τα κακά γιατί ξέχασα να βάλω προφυλακτικό όταν τις έκανα. Με τα κακά, επειδή όταν ήρθε πέρσι σπίτι μου έκανε χοχοχο και μπερδεύτηκα και τον είπα χοχοχοντρίνες. Να, ίσως στην κακή λίστα για τα ανέκδοτα που έλεγες. Και στην κακή λίστα θα είναι και τα 53 άτομα που σου έκαναν like. Στη λίστα με τα καλά παιδιά γιατί φέτος άκουγα ποιοτική hip hop μουσική. Με τα κακά παιδιά γιατί άκουγα trap. Και εσύ κόλαση θα πας. Δεν χρειάζεται να μπω σε κάποια λίστα, είμαι ο Θεός. Αυτό το σχόλιο δεν ήταν καλό. Απλά το έβαλα γιατί πλέον δεν μπορώ να βάζω το τραγούδι που έβαζα με τέτοια σχόλια, ξέρεις το. Γιατί θα φάω τη monetize. Οπότε πρέπει να βρω κάτι άλλο. Όταν αξίζει το σχόλιο. Ήμουν καλό παιδί, αλλά με έβαλε στην κακή λίστα. Άγιος Βασίλης. More like Άγιος Φ***. Γίνεται να μεν αγαπάς, το πείτε μου εσείς. Στην κακή λίστα, επειδή άνοιξα την πόρτα σε μια κυρία. Ήμασταν σ' αεροπλάνο! Η θέση δική μου δεν είναι ούτε σε καλή λίστα, ούτε σε κακή λίστα. Ανήκω σε VIP λίστα. Πολύ σνίκα ακούς ρε φίλε. Στα κακά παιδιά γιατί δεν έβγαλα το Commission 7. Αυτό το έγραψα εγώ. Δεν ξέρω, δεν του στείλα γράμμα. Εξαρτάται, θα γράψει τη λίστα με στυλό ή μολύβι. Τι σχέση έχει? Θα το γράψει στο keyboard. Οι 75% από εσάς θα μπαίνατε στα κακά λόγω της ορθογραφίας σας. Ξέρετε πόσα καλά ωραία σχόλια παίρνω και δεν τα βάζω λόγω της ορθογραφίας? Σίγουρα στη λίστα με τα κακά παιδιά γιατί είμαι πολιτικός. Yep. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πάω και κόλαση. Yep. Με τα βλαμμένα. Στα καλά παιδιά γιατί άντεξα όλο τον χρόνο χωρίς να παίξω Fortnite. Μπράβο, τι έπαιζες Minecraft? Στην καλή λίστα γιατί όλο το 2019 δεν έπαιζα Minecraft σαν όλο το 2018. Μπράβο, τι έπαιζες Fortnite? Είμαι ακόμα άρρωστος. Στη λίστα με τα κακά παιδιά γιατί δεν έχω καθόλου ηθική, δείχνω συνέχεια τον κόλο μου, στέλνω λάθος μηνύματα σε όλες τις μικρές μου fans και γενικά είμαι πουτάνα. Είμαι η Κάτι Πέι. Στη λίστα με τα κακά παιδιά γιατί γάμισα την κόμενα του φίλου μου. Έχω μια απορία. Πέρσι ήμουν στη λίστα του Άι Βασίλη με τα καλά παιδιά και ένας φίλος μου στη λίστα με τα κακά παιδιά, αλλά εγώ πήρα μόνο ένα βιβλίο ενώ εκείνος πήρε καινούριο κινητό. Τι φάση! Και με αυτό το σχόλιο πάμε στο τελευταίο. Θα είμαι και στις δύο λίστες. Θα είμαι στη λίστα με τα καλά παιδιά γιατί πήγαινα κάθε Κυριακή εκκλησία, είμαι φιλόζωος, πρόσεχα τη μάνα μου όταν ήταν άρρωστη και έγραψα σχεδόν άριστα στο πανεπιστήμιο. Θα είμαι όμως και στην κακή λίστα του Άι Βασίλη γιατί γαμίσα τη γυναίκα του. Wow, δεν θα φάω τη monetize με τα σχόλια σας. Λοιπόν, παίρνοντας το 2020, έχω μια ερώτηση που δεν έχει καμία σχέση. Θέλω να μου πεις, αν ήσουν το αντίθετο φύλο για μια μέρα, τι θα έκανες? Και ξέρω τι σκέφτεστε, μην γράφετε βρωμισμένα σχόλια γιατί δεν θα μπορώ να τα βάλω έτσι όπως έχει καταντήσει το YouTube. Και σκέψου κάτι πιο δημιουργικό. Γράψε το σχόλιο σου πιο κάτω στα YouTube comments και θα διαβάσω τα αγαπημένα μου στο επόμενο επεισόδιο του. Πείτε μου εσείς, αυτό που κάνω εγώ δεν θα το κάνει κανείς, yo. Πείτε μου εσείς, ο Τούτσε είναι βλάκας, γι' αυτό πείτε του εσείς, yo. Πείτε του. Εντάξει, κανεί. Εσύ φύγε από την οθόνη όπως κάνεις πάντα και άσε με να κάνω ό,τι θέλω. Πείτε μου. Τώρα δεν το θυμάμαι, έχασα το flow.